Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι Μορτίσια και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που συνέβη στην Αμερική το 2015 και από τότε έγινε ευρέως γνωστή λόγω της ιδιαιτερότητάς της, ενώ πρόκειται για μια υπόθεση που έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την υπόθεση της Gypsy Rose Blanchard και της Didi Blanchard. Πάμε να περάσουμε όμως στο κυρίως θέμα. Η Didi Blanchard γεννήθηκε ως Claudine Pitre στο Chuck Bay της Λουιζιάννα κοντά στην ακτή του κόλπου στις 3 Μαΐου το 1967 και μεγάλωσε με την οικογένειά της στο κοντινό Golden Meadow. Η Blanchard ήταν ένα από τα 5 παιδιά του Claudie Anthony Pitre και της Emma Louise Sclair. Συγγενείς της αναφέρουν ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε έντονη προσωπικότητα και ήταν πολύ κακομαθημένη, ενώ μεγαλώνοντας έβρισκε διάφορους τρόπους να εκδικείται τους γονείς της όταν εκείνοι δεν πραγματοποιούσαν κάποια από τις επιθυμίες της, όπως παραδείγματος χάρη να κλέβει από την οικογένειά της χρήματα. Μετά από την αποφύτισή της από το σχολείο, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα ως βοηθός νοσοκόμας, όμως αυτό δεν κράτησε για πολύ, ενώ στην ίδια ηλικία είχε συμμετάσχει σε αρκετούς διαγωνισμούς ομορφιάς. Όταν ήταν 24 ετών, η Didi γνώρισε τον 17χρονο μαθητή Rod Blanchard, με τον οποίο σύναψε σχέση. Το ζευγάρι ήταν σε σχέση 6 μήνες όταν η Didi έμεινε έγκυος και λόγω της εγκυμοσύνης αποφάσισαν να παντρευτούν. Το ζευγάρι αποφάσισε να ονομάσει την κόρη τους Gypsy Rose επειδή της Didi της άρεσε το όνομα Gypsy και ο Rod ήταν θαυμαστής των Guns N' Roses. Λίγο πριν τη γέννησή της μικρής, τον Ιούλιο του 1991, το ζευγάρι χώρισε όταν ο Rod στα 18 γενέθλιά του συνειδητοποίησε ότι παντρεύτηκε για λάθος λόγους. Η Gypsy Rose Blanchard γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου το 1991 και αν και ήταν πρόωρο μωρό, ήταν απολύτως υγιής ως νεογέννητο. Η Didi έκανε κάποιες προσπάθειες να κάνει τον Rod να επιστρέψει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση της Gypsy, ο Rod επισκεπτόταν συχνά την κόρη του. Όταν όμως η Gypsy έγινε 3 μηνών, η μητέρα της πίστευε ότι το βρέφος είχε υπνική άπνοια και άρχισε να την πηγαίνει στο νοσοκομείο για να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Οι εξετάσεις όμως δεν έδειξαν να υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Η Didi όμως στη συνέχεια άρχισε να πιστεύει ότι η Gypsy είχε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, τα οποία μάλιστα τα απέδωσε ότι οφείλονταν σε μια προσδιόριστη χρωμοσωμική διαταραχή. Περνώντας τα χρόνια, όταν η Gypsy έφτασε περίπου 5 ή 6 ετών, επέβαινε στη μοτοσυκλέτα του παππού της, όταν ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα στο οποίο χτύπησε το γόνατό της. Η μητέρα της τότε άρχισε να χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό καροτσάκι που της έδωσαν οι γιατροί, με το οποίο θα έπρεπε η Gypsy να μετακινείται, καθώς ισχυριζόταν ότι το κοριτσάκι είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να περπατήσει. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Didi σταμάτησε να πηγαίνει τη μικρή στο σχολείο, καθώς ανέφερε ότι είχε διάφορα σοβαρά προβλήματα υγείας και έκανε κατοίκον διδασκαλία. Το γεγονός αυτό πιστεύεται πλέον ότι ήταν μια προσπάθεια απομόνωσης της Gypsy για να ενισχυθεί η κακοποίησή της από τη μητέρα της. Ενώ ο πατέρας της, ο Rod, είχε ξαναπαντρευτεί, η Didi λόγω οικονομικών δυσκολιών μετακόμισε με τον πατέρα της και τη θετή μητέρα της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η Didi συνελήφθη για πολλά μικροαδικήματα, μεταξύ άλλων και για χρήση ακάλυπτων επιταγών. Ο πατέρας της και η μητριά της ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται την περίεργη συμπεριφορά της Didi απέναντι στην κόρη της σχετικά με τις ασθένειες που είχε. Μόλις της ανέφεραν τις υποψίες που είχαν σχετικά με την υγεία της Gypsy, η Didi αποφάσισε να μετακομίσει στο προάστριο Slidell της Νέας Ορλεάνης. Χρόνια αργότερα, οι γονείς της ισχυρίστηκαν ότι όταν ετοίμαζε το φαγητό για τη θετή μητέρα της, η Didi το δηλητηρίαζε με κάποιο φάρμακο, καθώς το διάστημα που έμενε εκεί, η μητριά της παρουσίαζε έντονη αδιαθεσία, η οποία σταμάτησε όταν η Didi έφυγε. Στο Slidell, η Didi και η Gypsy ζούσαν σε μια κατοικία που τους είχε δοθεί από το κράτος και πλήρωναν τους λογαριασμούς τους με τη διατροφή που κατέβαλε κάθε μήνα ο Rod, αλλά και από τα επιδόματα που λάμβανε η Didi λόγω των ασθενειών της κόρης της. Πέρασαν τον περισσότερο καιρό τους εκεί επισκεπτόμενοι διάφορους ειδικούς, κυρίως στο ιατρικό κέντρο του Lane και στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης, αναζητώντας θεραπεία για τις ασθένειες που η Didi ισχυριζόταν ότι είχε η Gypsy, οι οποίες τώρα περιελάμβαναν προβλήματα ακοής και όρασης. Επιπλέον η Didi επέμενε ότι η μικρή έπασχε από μυϊκή δυστροφία, όμως η βιοψία που έγινε δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. Την περίοδο εκείνη η Didi κατάφερε να εξασφαλίσει θεραπεία για άλλα υποτιθέμενα προβλήματα της κόρης της. Αφού είπε στους γιατρούς ότι η Gypsy είχε επιληπτικές κρίσεις, τη συνταγογράφησαν αντισπασμωδικά φάρμακα. Επιπλέον έγιναν αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και η Didi πήγαινε τακτικά τη Gypsy στα επίγοντα για διάφορους λόγους. Ανάμεσα στις πολλές επεμβάσεις που έγιναν στη Gypsy, η μία φορούσε ένα σωλήνα σύτησης που της τοποθετήθηκε, καθώς η μητέρα της ισχυριζόταν ότι το παιδί δεν μπορούσε να τραφεί κανονικά.
Παράλληλα, η Τζίμψη λάμβανε πάρα πολλά φάρμακα για τις υποτιθέμενες αρρώστιες που είχε. Επιπλέον, η Ντίντι ισχυριζόταν ότι η Τζίμψη είχε διανοητικό πρόβλημα και η εγκεφαλική ανάπτυξή της είχε σταματήσει στην παιδική ηλικία. Επίσης, την ίδια περίοδο, η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι έπασχε από λευκημία και γι' αυτό το λόγο την κούρεψε τελείως, με τη δικαιολογία ότι έτσι κι αλλιώς θα έχανε τα μαλλιά της λόγω της ασθένειας αλλά και των χημειοθεραπείων. Για το λόγο αυτό φορούσε συχνά περούκες και καπέλα για να καλύπτει το φαλακρό κεφάλι της. Εκτός των άλλων, η Τζίψη υποβλήθηκε αρχικά σε θεραπεία με μπότοξ σε μερικούς από τους υαλογόνους αδένες της και στη συνέχεια της αφαιρέθηκαν εντελώς. Οι επεμβάσεις αυτές έγιναν με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τα σάλια της, τα οποία ήδη αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε προκαλέσει η μητέρα της, χρησιμοποιώντας τοπικό αναισθητικό για να μουδιάσει τα ούλα της πριν από τις επισκέψεις στο γιατρό. Η έλλειψη των υαλογόνων αδένων, σε συνδυασμό με τις παρενέργειες του αντισπασμωδικού φαρμάκου που της χορηγήθηκε, προκάλεσε τη φθορά των ήδη ελάχιστων δοντιών της, στη σημείο που η πλειοψηφία των μπροστινών δοντιών της αφαιρέθηκαν. Ειδικοί σωλήνες εμφυτεύθηκαν στα αυτιά της για να ελέγχουν τις μυριάδες υποτιθέμενες μολύνσεις των αυτιών της. Αφού τη φώνας Κατρίνα κατέστρεψε την περιοχή όπου διέμεναν τον Αύγουστο του 2005, Ντίντι και η Τζίψη εγκατέλειψαν το καταστραμμένο διαμέρισμά τους και διέμειναν σε ένα καταφύγιο στο Κόβινγκτον που δημιουργήθηκε για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τότε η Ντίντι ανέφερε ότι το ιατρικό ιστορικό της Τζίψη καθώς και το πιστοποιητικό γέννησής της είχαν καταστραφεί από τον τυφώνα. Ένας γιατρός τότε της πρότεινε να μετεκατασταθούν στην πατρίδα της, στο Μιζούρι, και τον επόμενο μήνα μεταφέρθηκαν εκεί με αεροπλάνο. Εκεί αρχικά ζούσαν σε ένα σπίτι νοικιασμένο από την Ορόρα, στην νοτιοδυτική περιοχή της πολιτείας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, η Τζίψη τιμήθηκε από το Ίδρυμα Ολέη ως το παιδί της χρονιάς για το 2007. Το 2008, το Habitat for Humanity τους έκτισε ένα μικρό σπίτι με ράμπα για το αναπηρικό αμαξίδιο αλλά και υδρομασάζ στη βόρεια πλευρά του Springfield και οι δυο τους μετακόμισαν εκεί. Η ιστορία μιας ανήπατρης μητέρας με μια κόρη με βαριά αναπηρία που αναγκάστηκε να φύγει μετά από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα έλαβε μεγάλη προσοχή από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και η κοινότητα συχνά βοηθούσε τη γυναίκα και την άρρωστη κόρη της, ενώ και οι δύο ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στην περιοχή. Οι ντόπιοι στήριζαν την οικογένεια και με πολλές φιλανθρωπικές συνεισφορές. Εκτός από άμεση οικονομική υποστήριξη, μητέρα και κόρη λάμβαναν διάφορα δώρα και διευκολύνσεις, όπως διαμονή σε ακριβά καταλύματα, δωρεάν πτήσεις για να δουν γιατρούς στο Children's Mercy Hospital στο Kansas City, δωρεά ταξίδια στη Walt Disney και παρασκηνιακά εισιτήρια και συναυλίες της Miranda Lambert μέσω του Ιδρύματος Make-A-Wish. Ο Ροντ Μπλανσάρτ συνέχιζε επίσης να καταβάλει 1.200 δολάρια ως μηνιαία διατροφή και ενίοτε έστελνε διάφορα δώρα στην κόρη του, ενώ μιλούσαν αναδιαστήματα και στο τηλέφωνο. Ο Ροντ και η δεύτερη σύζυγός του ήλπιζαν να επισκεφθούν κάποια στιγμή το Springfield και την Τζίψη, αλλά η Ντίντι έβρισκε συνεχώς διάφορες δικαιολογίες, ενώ στον κύκλο που είχε αποκτήσει στην πόλη είχε αναφέρει ότι ο πατέρας της Τζίψη ήταν ένας ναρκωμανής και αλκοολικός που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα προβλήματα υγείας της κόρης του, ενώ δεν τους έστελνε ποτέ χρήματα. Πολλοί άνθρωποι που γνώρισαν την Τζίψη γοητεύτηκαν από αυτήν. Το ύψος του 1 μέτρου και 50 εκατοστών, το στόμα της σχεδόν χωρίς δόντια, τα μεγάλα γυαλιά και η υψηλή παιδική φωνή της ενίσχυσαν την αντίληψη ότι είχε όλα τα προβλήματα που ισχυριζόταν η μητέρα της. Όταν έφευγαν από το σπίτι, η Ντίντι έπαιρνε συχνά μαζί τους μία δεξαμενή οξυγόνου, ενώ τάιζε την Τζίψη με υγρό συμπλήρωμα διατροφής μέσω του σωλήνα σύτησης που της είχε τοποθετηθεί τουλάχιστον μέχρι τα 20 της. Όμως ένας από τους πρώτους γιατρούς που είχε επισκεφθεί η Ντίντι στο Springfield, ο Μπερνάντο Φλάστερστάιν, ο οποίος είχε την ειδικότητα του παιδονευρολόγου, υποψιάστηκε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Για να διαπιστώσει τις υποψίες του, έδωσε εντολή να γίνουν εκ νέου εξετάσεις της Τζίψη, όπως μαγνητική τομογραφία και εξετάσεις αίματος, οι οποίες
γονείς όμως δεν έδειξαν καμία βλάβη και επιβεβαίωναν ότι το παιδί είναι υγιές. Ο Φλάστερστάιν παρατήρησε ότι η Ντίντι δεν ήταν καλός ιστορικός αφηγητής. Έπειτα από τα ευρήματά του, επικοινώνησε με τους γιατρούς της Τζίψη στη Νέα Ορλεάνη και έτσι έμαθε ότι η αρχική βιοψία των μειών της Τζίψη ήταν αρνητική, κάνοντας πλέον σίγουρο ότι το κορίτσι ήταν υγιές και δεν έπασκε από αυτά που ανέφερε η μητέρα της. Επιπλέον, ο ισχυρισμός της Ντίντι ότι τα αρχεία της Τζίψη είχαν καταστραφεί με τον τυφώνα δεν ίσχυε. Τότε υποψιάστηκε ότι η Ντίντι πιθανότατα να πάσχει από το σύνδρομο Μίνχαουζεν by proxy. Το σύνδρομο Μίνχαουζεν είναι μια ψυχική ασθένεια που εισήχθη για πρώτη φορά ως ιατρικός όρος από τον Άγγλο ψυχίατρο Ρίτσαρντ Τάσερ το 1951. Πήρε το όνομά του από υπαρκτό πρόσωπο, το βαρόνο Φον Μιχάουζεν, ένα Γερμανό ευγενή του 18ου αιώνα που υπηρέτησε στο ρωσικό στρατό μέχρι το 1750. Με την επιστροφή του από το στρατό έγινε γνωστός για τις φανταστικές ιστορίες ταξιδιών και περιπετειών που διηγούνταν. Στο σύνδρομο αυτό πάσχουν προκαλεί σωματικά προβλήματα με σκοπό να εισπράξει την αγάπη, τη συμπόνια αλλά και άλλα ωφέλη όπως οικονομικά από τρίτους. Ανάλογα με το άτομο που υφίσταται την κακοποίηση χωρίζεται σε δύο μορφές. Το σύνδρομο Μίνχάουζεν κατά το οποίο πάσχουν προκαλεί ορατά σωματικά όπως παραδείγματος χάρη μελανιές ή μη ορατά θέματα όπως παραδείγματος χάρη σκόπιμη δηλητηρίαση στον εαυτό του και το σύνδρομο Μίνχάουζεν δια του προσώπου ή by proxy στα αγγλικά, κατά το οποίο πάσχουν προκαλεί τα παραπάνω σε κάποιον τρίτο. Συνηθέστερα πρόκειται για γονείς οι οποίοι δηλητηριάζουν τα παιδιά τους και μετά ζητούν ιατρική βοήθεια, αν και μπορεί να βρεθεί και σε άλλες μορφές. Δυστυχώς πρόκειται για μία πάθηση που δύσκολα αναγνωρίζεται, καθώς όλα φαίνονται φυσιολογικά. Σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγραφεί το παιδί που νοσεί να παρουσιάζει τεράστια βελτίωση στην υγεία του ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο και τεράστια επιδείνωση μόλις γυρίσει στο σπίτι. Το παράδοξο στο συγκεκριμένο σύνδρομο είναι ότι οι πάσχοντες από αυτό δεν προσπαθούν να σκοτώσουν κάποιον. Δηλητηριάζουν και κακοποιούν τα παιδιά τους, αλλά τα χρειάζονται ζωντανά, γιατί ο κύριος στόχος τους είναι η συμπόνια των άλλων και η προσοχή που λαμβάνουν μέσω αυτού. Πολλές φορές όμως τα άτομα που έχουν κακοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο έχουν οδηγηθεί στο θάνατο λόγω λάθους, όπως παραδείγματος χάρη λάθος δόση φαρμάκου. Όταν ο γιατρός λοιπόν αποκάλυψε στην Ντίντι όλα όσα γνώριζε, εκείνη έφυγε αρνούμενη τα πάντα και δεν ξαναπήγε τη μικρή εκεί. Ο Φλάστερστάιν δεν έδωσε συνέχεια αναφέροντας όσα είχε ανακαλύψει για την Ντίντι στις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς αμφέβαλε εάν οι αρχές θα τον πίστευαν πραγματικά. Το 2009 η αστυνομία δέχτηκε μία ανώνυμη κλήση στην οποία το άτομο που τηλεφώνησε ανέφερε ότι η Ντίντι χρησιμοποιούσε διαφορετικά στοιχεία γεννήσεως για την Τζίψη και ανέφερε ότι η Τζίψη ήταν πιο υγιής από ό,τι ισχυριζόταν η μητέρα της. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση αποδέχθηκαν την εξήγηση της Ντίντι, ότι χρησιμοποίησε δηλαδή διαφορετικά στοιχεία για να δυσκολέψει το βίαιο πρώην σύζυγό της να βρει αυτήν και την Τζίψη χωρίς να μιλήσει με το Ροντ και ανέφεραν ότι η Τζίψη φαινόταν πραγματικά διανοητικά ανάπηρη. Ο Τζίψη μεγαλώνοντας ήθελε να έχει μια κανονική ζωή και κάποιες φορές είχε προσπαθήσει να αποδράσει από τη μητέρα της χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Το 2011 παρευρέθη σε μια εκδήλωση με θέμα το φανταστικό και τη μυθοπλασία και εκεί έκανε την πρώτη προσπάθεια απόδρασης. Στο συνέδριο αυτό η Τζίψη γνώρισε έναν άνδρα με τον οποίο κράτησε διαδικτυακά επαφή. Τότε ήταν πραγματικά 19 ετών και ο άντρας ήταν 35. Η Τζίψη κανόνισε με τον άνδρα να συναντηθούν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που εκείνος διέμενε, όμως η Ντίντι αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και κατάφερε να τους εντοπίσει στο δωμάτιο που βρίσκονταν. Και πάλι η Ντίντι παρουσίασε τα έγγραφα που έδιναν την ψεύτικη και νεότερη ημερομηνία γεννήσεως της Τζίψη και απείλησε τον άντρα λέγοντάς του ότι θα ενημέρωνε αμέσως την αστυνομία. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψαν στο σπίτι εκείνο το βράδυ, η Ντίντι έσπασε τον υπολογιστή της κόρης της με ένα σφυρί και απείλησε ότι θα κάνει και το ίδιο στα δάχτυλά της αν προσπαθούσε ποτέ ξανά να δραπετεύσει. Για να την τιμωρήσει, την κράτησε δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι της για 2 εβδομάδες, ενώ την ενημέρωσε ότι είχε καταθέσει έγγραφα στην αστυνομία τα οποία αποδείκνυαν ότι ήταν διανοητικά ανίκανη. Με αποτέλεσμα, η Τζίψη να πιστέψει ότι αν προσπαθούσε να πάει στην αστυνομία για βοήθεια, δεν θα την πίστευε κανείς. Όμως η Τζίψη συνέχισε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κρυφά
κρυφά από τη μητέρα της τα βράδια όταν εκείνη πήγαινε για ύπνο, για να αποφύγει την αυστηρή επίβλεψή της. Το 2012 ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με τον Nicholas Godison, έναν άντρα στην ηλικία της από το Big Bend του Wisconsin. Οι δυο τους ανέφεραν ότι γνωρίστηκαν μέσω μια χριστιανικής ομάδας για singles. Ο Godison είχε ποινικό μητρό για άσεμνη δημόσια έκθεση και ιστορικό ψυχικής ασθένειας, για διαταραχή ταυτότητας, αλλά άνοικε και στο φάσμα του αυτισμού. Οι δύο νέοι ανέπτυξαν σχέση μέσω διαδικτύου και συνέχισαν να μιλάνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως η Didi να γνωρίζει κάτι για τη σχέση αυτή. Δύο χρόνια αργότερα, το 2014, η Gypsy εκμυστηρεύτηκε στην 23χρονη γειτόνισσά της, Alia Woodmansey, με την οποία είχαν πολύ καλές σχέσεις, καθώς η κοπέλα έβλεπε τη Gypsy σαν τη μικρή της αδερφή, μη γνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα είχαν την ίδια ηλικία, ότι εκείνη και ο Godson είχαν σκεφτεί το ενδεχόμενο να φύγουν και να αποκτήσουν μαζί οικογένεια και μάλιστα είχαν επιλέξει ονόματα για τα μελλοντικά παιδιά τους. Η Αλία θεώρησε ότι αυτά που της είχε αναφέρει η Gypsy ήταν απλώς φαντασίες και όνειρα και τίποτα τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Παρά τις προσπάθειες της Didi να αποτρέψει την κόρη της από τη χρήση του διαδικτύου, οι οποίες έφτασαν στο σημείο να καταστρέψουν το κινητό τηλέφωνο και το φορητό υπολογιστή της Gypsy, η ίδια διατήρησε επαφή με τον Godison. Τον επόμενο χρόνο η Gypsy κανόνισε να επισκεφθεί ο Nicholas στην πόλη που διέμεναν, με απότερο σκοπό, πέρα από το να συναντηθούν οι δύο νέοι, να γνωρίσει και τη μητέρα της. Το σχέδιό της ήταν να τη χτυπήσει κατά λάθος και καλά, ενώ εκείνη και η Didi βρίσκονταν σε ένα κινηματογράφο για να παρακολουθήσουν την ταινία της Disney στα Χτομπούτα και προφανώς να δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο μία σχέση και αργότερα να το συστήσει εκείνη στη μητέρα της. Μόλις συναντήθηκαν προσωπικά για πρώτη φορά, η Gypsy οδήγησε τον Nicholas στις τουαλέτες του κινηματογράφου, όπου έκαναν σεξ. Έπειτα γνώρισε τον Nicholas στη μητέρα της, η οποία τον αντιπάθησε αμέσως. Επιστρέφοντας στο σπίτι μετά την ταινία, η Didi τιμώρησε την Gypsy, ενώ μάλιστα της απαγόρευσε να ξαναδεί αυτό το αγόρι. Οι τιμωρίες της για αυτό το θέμα κράτησαν αρκετές εβδομάδες, με την Didi να της αποδίδει διάφορους χαρακτηρισμούς. Παρ' όλα αυτά, οι καταστάσεις αυτές δεν κατάφεραν να απομακρύνουν τους δύο νέους. Οι δύο τους συνέχισαν τις αλληλεπιδράσεις τους στο διαδίκτυο και έπειτα από λίγο καιρό άρχισαν να πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι μαζί. Ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο ήταν να βγει η Didi από τη μέση. Έτσι ξεκίνησαν να αναπτύσσουν το σχέδιό τους για να σκοτώσουν την Didi. Ο Nicholas επέστρεψε στο Springfield τον Ιούνιο του 2015. Την ημέρα και ώρα που έφτασε, η Gypsy και η μητέρα της έλειπαν σε ένα ραντεβού με γιατρό. Εκείνος εγκαταστάθηκε σε ένα μοτέλ και περίμενε να επιστρέψουν οι δύο γυναίκες στο σπίτι. Όταν επέστρεψαν, η Didi πήγε για ύπνο και τότε η Gypsy ενημέρωσε τον Nicholas να έρθει στο σπίτι. Μπαίνοντας στο σπίτι, η Gypsy του έδωσε κολλητική ταινία, γάντια και μαχαίρι, τα οποία θα χρησιμοποιούσε για να δολοφονήσει την Didi. Η Gypsy κρύφτηκε στο μπάνιο και κάλυψε τα αυτιά της για να μην χρειαστεί να ακούσει τη μητέρα της να ουρλιάζει. Στη συνέχεια ο Nicholas μπήκε στην κρεβατοκάμαρα όπου κοιμόταν η Didi και τη μαχαίρωσε 17 φορές την πλάτη ενώ κοιμόταν. Στη συνέχεια, αφού δολοφόνησε την Didi, ο Nicholas ενημέρωσε την Gypsy ότι το σχέδιό τους είχε ολοκληρωθεί και οι δύο τους έκαναν σεξ στο δωμάτιο της Gypsy. Έπειτα μάζεψαν λίγα πράγματα και έφυγαν από το σπίτι, παίρνοντας μαζί τους 4.000 δολάρια σε μετρητά που η Didi κρατούσε στο σπίτι, κυρίως από τις επιταγές διατροφής του πρώην σύζυγου της. Κατέφυγαν σε ένα μοτέλ έξω από το Springfield, όπου έμειναν για λίγες ημέρες ενώ σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Το διάστημα εκείνο καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σε πολλά τοπικά καταστήματα που επισκέφτηκαν. Λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψαν μαζί στο μέρος όπου διέμενε ο Nicholas, στο Wisconsin. Η Gypsy είπε σε εκείνο το σημείο ότι πίστευε ότι και οι δύο τους είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από το έγκλημά τους. Η ίδια όμως ένιωθε άσχημα για το άθαυτο σώμα της μητέρας της και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να γράψει ένα status στο Facebook με σκοπό κάποιος να πάει στο σπίτι και να το βρει. Έτσι, αφού είδαν ένα περίεργο status που έγινε από το λογαριασμό της Didi στο Facebook, οι φίλοι των Blanchard υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το status συγκεκριμένα έγραφε: That is dead. Γνωστοί και φίλοι σχολίαζαν κάτω από το post, κάνοντας εικασίες για το τι μπορεί να συμβαίνει. Ενώ η Gypsy έγραψε πάλι από το προφίλ της μητέρας της ένα σχόλιο κάτω από το post, το οποίο συγκεκριμένα ανέφερε: I f***ed the fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so f***ed.
Loud, LOL. Όταν οι κλήσεις που τους έκαναν οι φίλοι τους έμειναν αναπάντητες, αρκετοί από αυτούς, μαζί με γείτονες, πήγαν στο σπίτι για να δουν τι συνέβαινε. Ενώ οι φίλοι και οι γείτονες γνώριζαν ότι δύο τους συχνά έφευγαν για ταξίδια για να επισκεφτούν διάφορους γιατρούς και νοσοκομεία προειδοποίητα, παρατήρησαν ότι το αυτοκίνητο της Δίντη δεν έλειπε και ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι, κάνοντας έτσι την εξήγηση ενός απροειδοποίητου ταξιδιού απίθανη. Η προστατευτική μεμβράνη που υπήρχε στα παράθυρα δυσκόλευε στο να διακρίνουν το τι συνέβαινε στο εσωτερικό του σπιτιού. Έτσι λοιπόν οι γείτονες αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία. Η αστυνομία όμως έπρεπε να περιμένει ένταλμα έρευνας για να μπορέσουν να μπουν στο σπίτι και για το λόγο αυτό επέτρεψαν σε έναν από τους παρευρισκόμενους γείτονες να σκαρφαλώσει από ένα παράθυρο, όπου είδε ότι το εσωτερικό του σπιτιού ήταν σε μεγάλο βαθμό άθικτο και όλα τα αναπηρικά καροτσάκια της Gypsy βρίσκονταν εκεί χωρίς να λείπει κανένα. Όταν εκδόθηκε το ένταλμα, η αστυνομία μπήκε στο σπίτι και σύντομα βρήκε το άψυχο σώμα της Δίντη. Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός GoFundMe για να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας της, αλλά και της Gypsy όπως πίστευαν. Όλοι όσοι γνώριζαν τους Blanchard φοβόντουσαν τα χειρότερα. Ακόμα και αν η Gypsy δεν είχε τραυματιστεί, πίστευαν ότι θα ήταν αβοήθητη χωρίς την αναπηρική καρέκλα της, τα φάρμακα και τον εξοπλισμό υποστήριξης, όπως δεξαμενές οξυγόνου και το σωλήνα σύτησης. Η Alia Woodmansey, η οποία ήταν μεταξύ των συγκεντρωμένων έξω από το σπίτι των Blanchard, είπε στην αστυνομία ότι γνώριζε για την Gypsy και το μυστικό διαδικτυακό φίλο της. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η αστυνομία ζήτησε από το Facebook να εντοπίσει τη διεύθυνση IP από την οποία είχαν γίνει αναρτήσεις στο λογαριασμό της Didi. Αποδείχθηκε ότι ήταν από το Wisconsin και την επόμενη μέρα αστυνομικές υπηρεσίες στην κομιτεία Wafkesa έκαναν έφοδο στο σπίτι του Νίκολας. Τόσο αυτός όσο και η Gypsy παραδόθηκαν και τέθηκαν υποκράτηση με την κατηγορία του φόνου και της ένοπλης εγκληματικής ενέργειας σε κακούργημα. Η είδηση ότι η Gypsy ήταν ασφαλής έγινε δεκτή με ανακούφιση στο Springfield. Όμως, κατά την ανακοίνωση της είδησης, ο σερίφης της κομιτείας, Jim Arnott, προειδοποίησε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Τα μέσα ενημέρωσης στο Springfield ανέφεραν σύντομα την αλήθεια της ζωής των Blanchard, ότι η Gypsy δεν ήταν ποτέ άρρωστη και ήταν πάντα σε θέση να περπατήσει, αλλά η μητέρα της την είχε κάνει να προσποιείται το αντίθετο, χρησιμοποιώντας σωματική κακοποίηση για να την ελέγξει. Ο Arnott προέτρεψε τους ανθρώπους να μην δωρήσουν χρήματα στην οικογένεια μέχρι να μάθουν οι ερευνητές την έκταση της απάτης. Μετά την αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο η Didi είχε μεταχειριστεί την Gypsy όλα αυτά τα χρόνια, η συμπάθεια για εκείνη ως θύμα βίαιης δολοφονίας μετατοπίστηκε γρήγορα στην κόρη της ως μακροχρόνιο θύμα κακοποίησης παιδιών. Ενώ η κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού μπορεί να επιφέρει θανατική ποινή σύμφωνα με τον νόμο του Μιζούρι ή ισόβια χωρίς αναστολή, ο εισαγγελέας της κομιτείας, Dan Patterson, ανακοίνωσε σύντομα ότι δεν θα επιβάλλει κάτι τέτοιο ούτε για την Gypsy, ούτε για τον Νίκολας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση εξαιρετικά ασυνήθιστη. Αφού ο δικηγόρος της έλαβε τα ιατρικά της αρχεία από τη Λουιζιάννα, μπορούσε να αποδείξει ότι η Gypsy ήταν υγιής και όλο αυτό το διάστημα κακοποιούνταν. Η Gypsy ήταν τόσο υποσυτισμένη που κατά τη διάρκεια του έτους που ήταν στη φυλακή, πήρε 6,5 κιλά, σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, που συνήθως κάνουν βάρος όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε η δίκη της Gypsy, όπου κρίθηκε ένοχη για φόνο δευτέρου βαθμού, για τον οποίο καταδικάστηκε με ποινή 10 ετών, με δυνατότητα αποφυλάξησης υπόρους το 2024. Οι γείτονες των Blanchard σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι οι ασθένειες της Gypsy ήταν κατασκευασμένες. Η Alia Woodmansey, της οποίας οι πληροφορίες για τη σχέση της Gypsy με τον Νίκολας οδήγησαν την αστυνομία στο ζευγάρι την ημέρα μετά την ανακάλυψη του σώματος της Didi, είπε ότι έκλαψε από δυσπιστία όταν άκουσε ότι η Gypsy δεν ήταν ποτέ άρρωστη ή ανάπηρη. Η μητέρα της Alia θυμήθηκε πως όλοι είχαν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς της Didi χωρίς να ζητήσουν αποδείξεις και αναρωτήθηκε αν η μητέρα και η κόρη γελούσαν κρυφά με την αφέλεια των γειτόνων τους. Μία άλλη γειτόνισσα, η Kim Blanchard, είπε: «Τι πίστευα, πώς μπορούσα να είμαι τόσο ανόητη?» Σε μία συνέντευξη τύπου, ο αστυνομικός Arnott είπε για την υπόθεση: «Το Springfield είναι μία κοινότητα που δίνει αγάπη. Περιβάλλουμε ανθρώπους με αγάπη και βοηθούμε σε πράγματα που πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη». Ένας εκπρόσωπος του Habitat for Humanity, του οποίου οι θελοντές είχαν χτίσει το σπίτι των Blanchard, είπε: «Είμαστε πραγματικά βαθιά λυπημένοι από την όλη κατάσταση». Η οικογένεια της Didi στη Λουιζιάννα, η οποία έχει υποψίες για τις ασθένειες της Gypsy, είπε ότι κανείς
δεν μετάνιωσε για το θάνατο της Ντίντι. Ο πατέρας της, η θετή μητέρα της και ο ανιψιός της μοιράστηκαν για πρώτη φορά λεπτομέρειες για την πραγματική υγεία της κοπέλας όταν άρχισε να χρησιμοποιεί το αναπηρικό καροτσάκι και υποστήριξαν ότι η Ντίντι ήταν αντάξια της μοίρας της και η Τζίψη είχε τιμωρηθεί αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Κανένας από αυτούς δεν πλήρωσε για την κηδεία της Ντίντι, ενώ ο πατέρας της και η θετή μητέρα της έριξαν τελικά τις τάχτες της στην τουαλέτα. Ο πατέρας της Τζίψη, ο Ρόντ Μπλανσάρτ, ήταν πιο επίκης. Συγκεκριμένα είπε: «Νομίζω ότι το πρόβλημα της Ντίντι ήταν ότι ξεκίνησε ένα ιστό από ψέματα και μετά δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής από αυτά. Ήταν σαν να ξεκίνησε ένας ανεμοστρόβιλος». Επιπλέον ανέφερε ότι ήταν πολύ χαρούμενος την πρώτη φορά που είδε ένα βίντεο με την Τζίψη να περπατά μόνη της. Ο Νίκολας εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει την πιο βαριά κατηγορία επειδή οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ξεκίνησε το σχέδιο δολοφονίας και τόσο ο ίδιος όσο και η Τζίψη συμφώνησαν ότι ήταν αυτός που στην πραγματικότητα σκότωσε την Ντίντι. Τον Ιανουάριο του 2017 η δίκη του αναβλήθηκε όταν οι εισαγγελείς ζήτησαν δεύτερη ψυχιατρική εξέταση. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι έχει δείκτη νοημοσύνης 82 και ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, υποδηλώνοντας ότι είχε μειωμένη ικανότητα αντίληψης. Το Δεκέμβριο του 2017, ο δικαστής όρισε τη δίκη του Νίκολας για τον Νοέμβριο του 2018. Στην εναρκτήρια δήλωσή τους, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Νίκολας είχε συζητήσει για περισσότερο από ένα χρόνο πριν από το έγκλημα, ενώ οι δικηγόροι του επισήμαναν τον αυτισμό του. Την επόμενη μέρα, οι εισαγγελείς έδειξαν στους ενόρκους τα γραπτά μηνύματα που μοιραζόταν ο Νίκολας με την Τζίψη την εβδομάδα πριν από τη δολοφονία, καθώς και το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει για να δολοφονήσει την Ντίντι. Σε κάποια από τα μηνύματα που αντάλλαζαν, ζητούσε από την Τζίψη να του αναφέρει λεπτομέρειες για το δωμάτιο της Ντίντι, αλλά και για τις συνήθειες του ύπνου της. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν από βίντεο της συνέντευξής του στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του, όπου παραδέχτηκε τη δολοφονία. Η Τζίψη κατέθεσε την τρίτη μέρα της δίκης. Είπε ότι ενώ είχε πράγματι προτείνει στον Νίκολας να σκοτώσει τη μητέρα της για να σταματήσει την κακοποίησή της, είχε επίσης σκεφτεί να μείνει έγκυος από αυτόν, με την ελπίδα ότι οικειοφορώντας το παιδί του, η Ντίντι θα έπρεπε να το δεχτεί αναγκαστικά. Για να αποδείξει αυτούς τους ισχυρισμούς, παρουσίασε βρεφικά ρούχα που είχε κλέψει από τη Walmart ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στο οποιοδήποτε σχέδιο. Ωστόσο, είπε ότι ο Νίκολας δεν της είπε ποτέ τη γνώμη του για το σχέδιο της εγκυμοσύνης. Την τέταρτη μέρα της δίκης και μετά από περίπου 2 ώρες συζήτησης, ο Νίκολας κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού και ενοπλή εγκληματική ενέργεια. Το Φεβρουάριο του 2019 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνο, η οποία ήταν η μόνη δυνατή επιλογή, αφού οι εισαγγελείς είχαν αρνηθεί να ζητήσουν τη θανατική ποινή. Καταδικάστηκε επίσης σε 25 χρόνια κάθειρξη για την κατηγορία της εγκληματικής ενέργειας. Η Τζίψη, που τώρα εκτείει την ποινή της στο Chillicothe Correctional Center του Μιζούρι, ανέφερε στην δημοσιογράφο του BuzzFeed, Michelle Dean, ότι είχε τη δυνατότητα να ερευνήσει το σύνδρομο Münchhausen δια την προσώπου στους υπολογιστές της φυλακής και η μητέρα της είχε όλα τα συμπτώματα. «Νομίζω ότι θα ήταν η τέλεια μαμά για κάποιον που ήταν πραγματικά άρρωστος», ανέφερε. Είπε επίσης ότι είχε πιστέψει τον ισχυρισμό της Ντίντι ότι είχε καρκίνο, παρόλο που ήξερε ότι μπορούσε να περπατήσει και να τρώει στερεά τροφή, με αποτέλεσμα να συνενέσει κανονικά στο ξύρισμα του κεφαλιού της. Ωστόσο, πάντα ελπίζω ότι οι γιατροί θα ανακάλυπταν την αλήθεια και ήταν απογοητευμένοι που κανένας εκτός από τον Φλάστερ Στάιν δεν το έκανε. Όταν η Ντίν τη ρώτησε τι την έκανε να θέλει να ξεφύγει από την κατάστασή της, η Τζίψη θυμήθηκε το περιστατικό του 2011 στο Συνέδριο Επιστημονικής Φαντασίας, το οποίο την έκανε να αναρωτηθεί γιατί δεν της επιτρεπόταν να έχει φίλους σαν άλλα άτομα της ηλικίας της. Η ίδια τότε ανέφερε ότι δεν μισούσε τη μητέρα της, αλλά είχε την επιθυμία να δραπετεύσει πλέον από αυτή τη ζωή. Η ίδια αποδέχεται ότι διέπραξε ένα έγκλημα και πρέπει να ζήσει με τις συνέπειες των πράξεών της. Ωστόσο, έχει πει ότι ελπίζει να βοηθήσει άλλα θύματα κακοποίησης. Ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν χαρούμενη που η μητέρα της ήταν νεκρή, αλλά χαιρόταν καθώς ένιωθε πιο ελεύθερη πλέον στη φυλακή παρά από ότι όταν βρισκόταν στο σπίτι με τη μητέρα της. Τα θύματα του Münchhausen δια αντιπροσώπου συχνά αποφεύγουν τους γιατρούς και τα νοσοκομεία στη μετέπειτα ζωή τους λόγω μακροχρόνιων ζητημάτων εμπιστοσύνης, σύμφωνα με έναν ειδικό, τον Mark Feldman. Σύμφωνα με την οικογένεια της Τζίψη, η ίδια παρουσιάζει επίσης κατά καιρούς τις ίδιες κοινωνιοπαθητικές χειραγωγικές συμπεριφορές με τη μητέρα της, η οποία ήταν και μεγάλο μέρος της ζωής της το μοναδικό της πρότυπο. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι ήδη ψυχολογικά επηρεασμένη από τις καταστάσεις που έχει ζήσει και θα χρειαστεί να έχει υποστήριξη από τον κύκλο της,
ενώ επίσης αναφέρουν ότι η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι πιθανό να αποτελέσει πρόβλημα στη μετέπειτα ζωή της, γι' αυτό και χρειάζεται τη βοήθεια ειδικών ψυχοθεραπευτών. Στις 27 Ιουνίου του 2022, η Gypsy παντρεύτηκε τον Ryan Scott Anderson μέσα από τη φυλακή, ενώ αναφέρεται ότι έχουν χωρίσει από τον Νοέμβριο του 2022. Η υπόθεση αυτή, λόγω της μοναδικότητάς της, έχει γίνει αρκετά γνωστή και αρκετές εκπομπές έχουν ασχοληθεί με αυτήν. Το HBO παρήγαγε την ταινία ντοκιμαντέρ «Mommy Didn't Dearest» σε σκηνοθεσία της Eric Lynn Carr σχετικά με τη δολοφονία και με το σύνδρομο Munchausen για την προσώπου. Η ταινία περιλάμβανε πλάνα από τις ανακρίσεις αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Νίκολας και την Gypsy και έκανε πρεμιέρα στις 15 Μαΐου το 2017. Το 2019, η Αμερικανική Συνδρομητική Τηλεόραση Hulu ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας σειράς με τίτλο «The Act». Βασίζεται στο ρεπορτάζ της Michelle Dean, όπου είναι και παραγωγός αλλά και συγγραφέας της σειράς, ενώ και οι δύο ηθοποιοί που ερμήνευσαν τους ρόλους των δύο γυναικών τιμήθηκαν με βραβείο Emmy για την ερμηνεία τους. Το The Act έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου το 2019. Η υπόθεση αυτή έχει αποτελέσει βασικό θέμα και σε διάφορες άλλες σειρές αλλά και μυθιστορήματα, όπου τα βασικά στοιχεία εμφανίζονται λίγο διαφορετικά. Και κάπως έτσι κλείνει η υπόθεση αυτή. Θα θέλαμε όμως να σχολιάσουμε κάποια πράγματα πάνω σε όσα αναφέραμε. Το κοινό και όσοι έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση είναι διχασμένο, ή μάλλον η πλειοψηφία αναφέρει ότι η Gypsy αυτή τη στιγμή κακώς βρίσκεται στη φυλακή, διότι όλα αυτά τα χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά και τιμωρηθεί από τη μητέρα της χωρίς να υπάρχει λόγος και έχει εισπράξει μεγάλη κακοποίηση, και επειδή κανένας ουσιαστικά δεν τη βοήθησε και δεν έκανε αυτό που έπρεπε, βρήκε έναν τρόπο να ελευθερωθεί μέσω της δολοφονίας της μητέρας της. Οπότε για τους λόγους αυτούς θεωρούν ότι είναι και λίγο άδικο που βρίσκεται σήμερα στη φυλακή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστό αυτό ή όχι. Ναι μεν υπάρχει και ένα δίκιο σε αυτό που αναφέρουν οι πολλοί και υποστηρίζουν. Σίγουρα θα έπρεπε κάποιος να έχει βοηθήσει αυτό το κορίτσι και να έχει αντιδράσει. Ακόμα και ο γιατρός που ανακάλυψε ότι η Didi πάσχει από το Munchausen για την προσώπου. Ωστόσο, στα σημαντικά που άφησε αυτή η υπόθεση μετέπειτα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε λίγο πιο διαδεδομένο και λίγο πιο ευρέως γνωστό το σύνδρομο Munchausen, έτσι ώστε να είναι πιο γνωστό και ίσως κάποιοι να καταφέρουν να το αντιμετωπίσουν και να το αναγνωρίσουν εγκαίρως πριν εξελιχθεί τόσο σοβαρά. Τέλος, αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε και το είδαμε κάπου γραμμένο, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, είναι ότι η Didi είχε ισχυριστεί στον πατέρα της Gypsy, τον Rod, ότι η ηλικία που θα έφτανε η Gypsy θα ήταν περίπου τα 18 έτη, και κάποιοι υποστηρίζουν ότι το είχε αναφέρει αυτό διότι είχε την πρόθεση να την σκοτώσει και έτσι καλύτερα που η Gypsy πρόλαβε και την σκότωσε. Και κάπου εδώ κλείνουμε την υπόθεση αυτή. Εννοείται, θέλουμε τα σχόλιά σας και να δούμε και εσείς τι σκέφτεστε πάνω στην υπόθεση αυτή. Ήμουν η Μορτίσια, ήμασταν οι Dark Storytellers και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι και όλες καλά.